Γερμανικός εξπρεσιονισμός. Από τον ελεύθερο χώρο στο χωροθέατρο. Από μαγνητοφώνηση επιμέλεια Κωνσταντίνος Σύρμος. Κεφάλαιο Ρούντολφ φον Λάμπαν. Μετά από τις αρχές του αιώνα, το κλασικό μπαλέτο το ανταγωνιζόταν ο βόρειοευρωπαϊκός εξπρεσιονιστικός χώρος. Ο Ρούντολφ φον Λάμπαν, γεννημένος το 1879 στην Πρατισλάβα, στην καρδιά της Αυστρο-Ουγγρικής Αυτοκρατορίας, έβαλε τα θεμέλια αυτής της καινούργιας φόρμας. Η Αυτοκρατορία των Αυστρο-Ούγγρων ήταν ένα μοσαϊκό διαφορετικών πολιτισμών, φύλων και παραδόσεων. Ο Λάμπαν, γιος αξιωματικού του στρατού, μπορούσε να ταξιδεύει σε όλη την αυτοκρατορία. Η ποικιλία των χωρών, των κινήσεων και των εκφράσεων που έβλεπε τον είχαν μαγέψει από νωρίς. Ο πατέρας του τον ήθελε στρατιωτικό. Αυτός, όμως, προτίμησε την ποέμικη ζωή από την στρατιωτική πειθαρχία και τα γυμνάσια, την ζωγραφική από την τέχνη του πολέμου. Σπούδασε καλές τέχνες στο Μόναχο και στο Παρίσι. Επέστρεψε το 1907 στη Βιέννη, σε μία πόλη αναστατωμένη από εθνικιστικές ταραχές. Η αυτοκρατορία βρισκόταν στα πρόθυρα μιας εκπληκτικής αποκάλυψης. Ο Νίτσε είχε διακηρύξει ότι ο Θεός είναι νεκρός. Αυτό οδήγησε σε μία επανεκτίμηση των ως τότε αξιών. Στη Βιέννη, ο Βίτγκενστάιν, ενθαρρυμένος από τον Κράους, υπογράμμιζε τις πρώτες θεωρίες του και ο Φρόιντ αποκήρυσε τις δυνάμεις της λογικής για τη διερεύνηση της ψυχής. Στην Βιέννη, οι συγγραφείς Σνίτσλερ, Ούγκο φον Χοφμάνσταλ και Τσβάιχ και οι ζωγράφοι Κοκόσκα, Κλίμπτ και Σίλε αποκάλυψαν το εύθραυστο του ατόμου και την αποσύνθεσή του. Πάντα στην Βιέννη, ο Σένμπεργκ έφερε επανάσταση στην παραδοσιακή αρμονία, απελευθερώνοντας τη μουσική από τα αυστηρά δεσμά της τονικότητας. Ο ρυθμός του εκβιομηχανισμού επιταχύνθηκε. Η κοινωνία αντέδρασε βίαια στην απειλή. Αυτό φάνηκε με την επιστροφή στη φύση σε ένα ελεύθερο και υγιές σώμα. Πιστές σε αυτή την ιδέα, οι Αμερικανίδες Ισιδώρα Ντάνκαν και Ruth St. Denis είχαν τεράστια επιτυχία. Επιθυμούσαν να απελευθερώσουν το κορμί από κάθε περιορισμό. Η πιο γνωστή μαθήτριά τους ήταν η Γκρέτα Ντίζινταλ. Κεφάλαιο Χώρος, χρόνος, βάρος. Μέσα σε αυτόν τον κοινωνικοπολιτιστικό περίγυρο, ο Λάμπαν έβαλε τις βάσεις ενός νέου χορού. Πρώτα καθόρισε τα βασικά στοιχεία του. Χώρο, χρόνο και βάρος. Ο χώρος είχε εξελιχθεί σε επίπεδο χώρο, περιορισμένος από το κοινό που υποχρεωτικά είχε μπροστά του. Ο Λάμπαν έδωσε στον χώρο το βάθος που του έλειπε. Συνέλαβε την κίνηση μέσα από τον χώρο, σε έναν όγκο με φόρμα εικοσαέδρου, με άλλα λόγια, έναν όγκο πολλαπλών κατευθύνσεων. Ο χώρος έγινε ο κινητός σύντροφος του χορευτή, ένας σύντροφος που εκινεί το ταυτόχρονα με αυτόν. Μετά έπιασε το ρυθμό και χρόνο της κίνησης. Γρήγορη, αργή, σύντομη, κρατημένη. Χωρίς τον περιορισμό της μουσικής, το μέτρο ενός ποίηματος, η σιωπή μόνο αρκούσε. Η κίνηση είχε απελευθερωθεί από τον χρόνο. Τέλος,
καταπιάστηκε με το βάρος. Ο κλασικός χορευτής ζήτουσε να ξεφύγει από την βαρύτητα μέσα από την ισορροπία και την αλτικότητα. Ο Λαμπάν, αντίθετα, χρησιμοποίησε το βάρος. Αυτός ήταν που καθόρισε τις δυναμικές της κίνησης, τη συνεχή ταλάντευση από την ισορροπία στη μη ισορροπία. Αντιλήφθηκε ότι για κάθε μυϊκή σύσπαση υπήρχε η αντίστοιχη χαλάρωση. Ο Λάμπαν απελευθέρωσε την κίνηση από κάθε επίσημο περιορισμό. Την απελευθέρωσε από την μουσική, το δράμα, από κάθε συμβατική αντίληψη βήματος. Η έρευνά του για μία πλήρη αρμονία ψυχής και πνεύματος μέσα από την κίνηση απηχούσε τις ιδέες του γαλάζιου καβαλάρη, μιας ομάδας ζωγράφων εγκατεστημένων στο Μόναχο στα 1913, γύρω από τον Βασίλη Καντίνσκι και τον Φραντς Μάρκ. Ο Καντίνσκι έλεγε: «Κάθε έργο τέχνης πηγάζει από μια εσωτερική ανάγκη». Έλεγε επίσης: «Η τέχνη οφείλει να κάνει ορατό το αόρατο». Κεφάλαιο Mary Wigman. Μετά το καλοκαίρι του 1913, ο Λάμπαν έδινε μαθήματα και διαλέξεις στην Ελβετία, στο Monte Veritas ή Βουνό της Αλήθειας. Κέντρο διανοούμενων και τόπο συνάντησης των ονειροπόλων και ουτοπιστών. Εκεί ο Ράινερ Μαρία Ρίλκε, ο Τζέιμς Τζόις, ο Ούγκο Μπολ βρίσκονταν δίπλα σε Ρώσους αναρχικούς. Όλοι απολάμβαναν μια κοινωνία σε αρμονία με τη φύση και με αυτό το κλίμα της μεταρρύθμισης. Εκεί ο Λάμπαν βρήκε τις ιδανικές συνθήκες για να πειραματιστεί με τις ιδέες του. Ένα μεσοκαλό καιρό έφτασε εκεί και η Μέρι Βίγκμαν. Ερχόταν από μια άλλη ουτοπιστική κοινωνία, το Χιλεράου, όπου ο δάσκαλός της ήταν ο Ζακ Ντάλκρος. Η ευρυθμική του είχε κατακτήσει την Ευρώπη, εμπνέοντας μάλιστα τον Στραβίνσκι για την ιεροτελεστία της Άνοιξης. Η μέθοδος όμως του Ντάλκρος, που υπέτασε την κίνηση στη μουσική, δεν ενδιέφερε πλέον την Βίγκμαν, ενώ οι χορογραφίες, χωρίς μουσική συνοδεία, δεν συγκινούσαν τον Ντάλκρος. Στο Χιλεράου είχε συναντήσει ζωγράφους από τη Δρέσδη που χρησιμοποιούσαν χορευτές για μοντέλα. Επηρεασμένοι από το φοβισμό, τη μαύρη τέχνη, τον Έντβαρντ Μούνκ, ονειρεύονταν να συνενώσουν τέχνη και ζωή σε μία έκρηξη χρώματος. Ήταν τέσσερις και η ομάδα τους ονομαζόταν Diebruck, η γέφυρα. Σήμαναν ένα καινούριο ξεκίνημα για τον εξπρεσιονισμό στις πλαστικές τέχνες. Ο Έμιλ Νόλντε, στενά συνδεδεμένος με την ομάδα, φίλος της Βίγκμαν, τη συμβούλεψε να συναντήσει τον Λάμπαν, που εμπνεόταν από την ίδια την κίνηση και όχι από τη μουσική. Η Βίγκμαν έγινε μαθήτριά του και μετά βοηθός του. Ο Λάμπαν χρειαζόταν την πρόκληση ενός χορευτή και αυτό ακριβώς ήταν για αυτόν η Μέρι Βίγκμαν. Άρχισαν μαζί μία περίοδο έντονου πειραματισμού. Η Βίγκμαν παρουσίασε τις πρώτες της δημιουργίες, όπου χρησιμοποιούσε τον χώρο σύμφωνα με την αντίληψη του Λάμπαν. Είπε: «Ο Λάμπαν έδωσε στο χώρο ό,τι η αρμονία στη μουσική. Χρησιμοποίησε τους νόμους που κυβερνούν τον χώρο σαν σημείο εκκίνησης, σαν βάση για την δημιουργία των χωρών». Ο Λάμπαν και η Βίγκμαν βρίσκονταν στο Monte Veritas μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Όταν ξέσπασε ο πόλεμος, μετέφεραν τη σχολή τους στη Ζυρίχη, όπου μοιράζονταν το χώρο με τους Νταντάιστες. Τους Νταντά
Τους ενδιέφερε η δημιουργική γραφή, κάτι που ενδιέφερε επίσης τη Βίγκμαν και τον Λάμπαν. Η Βίγκμαν, κατά κάποιον τρόπο, ήταν η αντίχηση της έρευνας των Νταντάιστών. Την ενδιέφερε να βρει έναν διάλογο, όπου η δύναμη της επικοινωνίας δεν βρισκόταν στη γραμματική, αλλά στον ρυθμικό παλμό. Οι καλλιτέχνες συναντιόνταν στο Café de Banque, πρόδρομο του Καμπαρέ Βολτέρ, όπου συχνά έδινε παραστάσεις η Βίγκμαν. Κεφάλαιο «Πόλεμος». Στο μεταξύ, η υπόλοιπη Ευρώπη υπέφερε από τα δεινά του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο πόλεμος άφηνε πίσω του έναν κόσμο από ερείπια. Εκατομμύρια νέοι νεκροί, μια ολόκληρη γενιά κατεστραμμένη. Οι ζωγράφοι της ομάδας της Γέφυρας και άλλοι, ο Μαξ Μπέκμαν και ο Ότο Ντίξ ανάμεσά τους, σημαδεύτηκαν για πάντα και έδωσαν στον γερμανικό εξπρεσιονισμό μια καινούργια κατεύθυνση, πιο σκληρή και επιθετική, γεμάτη απελπισία. Ιδιαίτερα στην τριλογία του Ντίξ, γεμάτη από ακροτηριασμένους στρατιώτες, μάρτυρες της καταστροφής του κόσμου. Τα χαρακόμματα είχαν ανοίξει μία πληγή πάνω στο πρόσωπο της Ευρώπης, ένα ψυχολογικό τραύμα που θα άφηνε τα σημάδια του δεκαετίες ολόκληρες. Ο Νταντάισμος δημιουργήθηκε το 1916, χρονιά της μάχης του Βερντέν. Ένας ριζοσπαστικός άνεμος διαμαρτυρίας φύσηξε στους λογοτεχνικούς και καλλιτεχνικούς κύκλους της Ευρώπης. Όλη η αθλειότητα μιας ερυπωμένης Ευρώπης συνοψίστηκε στο κείμενο του Πικάμπια. Η τιμή αγοράζεται και πουλιέται. Το Νταντά όμως δεν αισθάνεται τίποτα. Δεν είναι τίποτα. Τίποτα, τίποτα. Είναι σαν τις ελπίδες σας. Τίποτα, σαν τον παράδεισό σας. Τίποτα, σαν τα είδωλά σας. Τίποτα, σαν τους πολιτικούς σας. Τίποτα, σαν τους ήρωές σας. Τίποτα, σαν τους καλλιτέχνες σας. Τίποτα, σαν τις θρησκείες σας. Τίποτα. Ο Λάμπαν επέστρεψε στη Γερμανία. Έγινε διευθυντής του Εθνικού Μπαλέτου. Ήταν η πρώτη επίσημη θέση που κατήχε. Μετά το 1921 εγκαταστάθηκε στο Αμβούργο. Έγινε διευθυντής μιας σχολής και ενός συγκροτήματος. Εδώ εμφανίστηκε για πρώτη φορά ο Κουρτ Γιος. Αν και δεν ήταν ακόμα χορευτής, ο Λάμπαν τον προσέλαβε στο συγκρότημά του. Η προσωπικότητά του βάρινε περισσότερο από την τεχνική του. Ο Γιος δεν άργησε να γίνει συνεργάτης του, όπως ακριβώς η Βίγκμαν 8 χρόνια νωρίτερα. Πραγματοποίησε τις θεωρίες του Λάμπαν. Δουλεύοντας μέσα στα όρια της κλίμακας του Λάμπαν, συγκέντρωσε την προσοχή του στην εκφραστική κίνηση. Χορογράφησε ένα ανδρικό ντουέτο. Έγινε χορογράφος ενός δημόσιου θεάτρου, όπου συνάντησε μελλοντικούς συνεργάτες, τον συνθέτη Φρίτζ Κόεν και τον σχεδιαστή Χάιν Χέκχοφ. Έκανε γνωστές τις θεωρίες του Λάμπαν στους επαγγελματικούς κύκλους και για πρώτη φορά εισήγαγε τον όρο «χοροθέατρο». Το 1927 με τον Σίγκουρτ Λέεντερ δημιουργεί ένα τμήμα χορού στην Ακαδημία της Έσης, την Folkwandschule. Στα μαθήματα ενσωμάτωνε και στοιχεία από το κλασικό μπαλέτο. Ταυτόχρονα ίδρυσε το δικό του συγκρότημα. Το 1928 οργάνωσε το Συνέδριο Γερμανών Χορευτών. Πίστευε ότι ο μοντέρνος χορός έπρεπε να ενσωματώνει στοιχεία από την κληρονομιά του, συμπεριλαμβανομένου και του κλασικού μπαλέτου.
Ενώ η Mary Wigman πίστευε ότι ο εξπρεσιονιστικός και ο κλασικός χώρος ήταν δύο πράγματα ασυμβίβαστα. Η Wigman είχε εγκατασταθεί στη Δρέσδη και είχε ιδρύσει σχολή και συγκρότημα. Συνέχισε να χρησιμοποιεί το χορό όπως ο Λάμπαν την είχε μάθει, προσθέτοντας τα στοιχεία του μυστικισμού, του ενστίκτου της και μια πιο δραματική χρήση της χειρονομίας. Τον ίδιο γερμανικό ρομαντισμό απαντούσε κανείς στις χορογραφίες της, όπως και στις θεατρικές παραγωγές του Max Reinhardt και στο σινεμά του Murnau, Fritz Lang και Pabst. Το ίδιο contrast στο φωτισμό, την ίδια δραματική χρήση της χειρονομίας, την ίδια γοητεία του παράλογου. Κεφάλαιο «Νέα εποχή». Μετά την ήττα των Σπαρτακιστών, παρένθεση, μια κίνηση με πρότυπο την Ρωσική Επανάσταση, οι μεγάλες πόλεις της έκαναν τη Γερμανία κέντρο του μοντερνισμού. Στο μέλλον, το Βερολίνο θα γινόταν μια μητρόπολη, πόλος έλξης, διανοούμενων και καλλιτεχνών. Κάθε μέρα καινούρια θέατρα και καινούρια καμπαρέ ξεφύτρωναν. Τον κόσμο τον συγκινούσε η Ανίτα Μπέρμπερ, νυχτερινή θεά μιας κομψής απελπισίας. Διασκέδαζε με τη Βαλέσκα Γκέρτ, που είχε μεταφέρει την πολιτική σάτυρα στη σύγχρονη σκηνή. Ο εκπληκτικός δυναμισμός του Βερολίνου εκείνη την εποχή φαίνεται στο διήγημα «Alexander Platz» του Alfred Döblin και στην ταινία του Sternberg «Ο γαλάζιος άγγελος». Η έντονη ρυθμή των αρχών του αιώνα, το υπερβολικό ενδιαφέρον για την ψυχή, έδωσαν τη θέση τους τώρα στην αγάπη της σαφήνειας. Η Γερμανία τώρα ξαναχτιζόταν, χρησιμοποιώντας τα καινούργια αξιώματα της αρχιτεκτονικής σχολής Bauhaus. Ο πρώτος διευθυντής, Walter Gropius, πίστευε ότι η αρχιτεκτονική έπρεπε να κάνει προσιτή μια βιομηχανοποιημένη κοινωνία, ενσωματώνοντάς την στην καθημερινή ζωή. Για τα μέλη του Bauhaus, οι υπερβολές της μηχανοποίησης έγιναν δημιουργικό υλικό. Από τη συμμαχία ανθρώπου-μηχανής γεννήθηκε η βιομηχανική τέχνη. Κλέν, Καντίνσκι και Μόχο Λινάγκη όλοι δίδασκαν στο Bauhaus, καθώς και ο ζωγράφος Όσκαρ Σλέμερ, ιδρυτής ενός εκπληκτικού συγκροτήματος μπαλέτου. Εμπνευσμένος από τις απρόσωπες μαριονέτες, πρότεινε έναν συνδυασμό γεωμετρικής φόρμας και αφηρημένης κίνησης στο τριαδικό μπαλέτο. Η Wigman γνώριζε αυτήν την τάση. Η χορογραφία χαρακτηριζόταν από απλή, γυμνή γραμμή και στυλιζαρισμένη κίνηση. Το 1929 αρχίζει μια καινούρια φάση με ένα πελώριο χορευτικό φρέσκο, το Totenmal. Εντυπωσιακοί όγκοι από φιγούρες διέσχιζαν τη σκηνή, δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη παράσταση. Ήταν ένα σχεδόν θρησκευτικό όραμα ενός θεάτρου, μέσα από το οποίο πρόβαλε το γερμανικό όραμα για μια φόρμα μεγαλύτερη από την κοινότυπη. Στις αρχές του 30, ο μοντέρνος χώρος κατήχε πιο σημαντική θέση από το κλασικό μπαλέτο στη Γερμανία. Αυτό ήταν κάτι μοναδικό στην Ευρώπη. Για πρώτη φορά, μια πειραματική μορφή χορού γινόταν δεκτή στα επίσημα δημόσια θέατρα και θέατρα όπερας. Ο Λάμπαν είχε την πρώτη θέση. Μαθητές του άνοιγαν σχολές σε Βενετία, Ρώμη, Βουδαπέστη, Αμβέρσα. Τα μπαλέτα γιος θριάμβευσαν στο Broadway. Η σχολή στην Έση έγινε διεθνής. Η Wigman διεύθυνε δύο σχολεία στη Γερμανία. Μαθητής της άνοιξε ένα στην Αμερική. Χορευτές εκπαιδευμένοι από την Wigman μετέφεραν τον γερμανικό χορό
στα πέρατα του κόσμου. Ιβόν Γεώργη, Γκρέτ Παλούκα και ο Χάραλντ Κρόιτσμπεργκ, ο οποίος συνέδεσε τη δύναμη του εξπρεσιονισμού με τον έλεγχο του κλασικού. Κεφάλαιο Κουρτ Γιος. Ο γερμανικός χορός φαινόταν για τους έξω να ταξιδεύει στην κορυφή ενός παλιριακού κύματος. Ξαφνικά, όμως, βρέθηκε στην ανάγκη να αντιμετωπίσει εσωτερικές πολιτικο-οικονομικές δυσκολίες που αποδείχθηκαν μακροπρόθεσμα μοιραίες. Η οικονομική κρίση είχε φέρει δυστυχία στη Γερμανία. Σε όλες τις κοινωνικές τάξεις υπήρχε ένα μίσος για την ισχύ του χρήματος, για το διεθνή καπιταλισμό. Μίσος ανάμεικτο με αντισημιτισμό. Χάρη στη βοήθεια μιας δυνατής προπαγάνδας γεμάτης ψέμα, το Εθνικοσοσιαλιστικό Κόμμα του Αδόλφου Χίτλερ ήταν έτοιμο να πάρει την εξουσία. Στον κόσμο του χορού, ο Κουρτ Γιος ήταν ο πρώτος που πλήρωσε. Ούτε ο Λάμπαν, ούτε η Βίγκμαν είχαν ασχοληθεί με κοινωνικά θέματα στη δουλειά τους. Αντίθετα, η χορογραφία του Γιος καθρέφτιζε την πραγματικότητα. Ήταν μία κριτική της κοινωνικής τάξης. Το 1932, με τον μπαλέτο του «Μεγάλη πόλη», καυτηρίαζε τις κοινωνικές διαφορές. Οι εργάτες χόρευαν ένα παραδοσιακό βάλς, ενώ η μπουρζουαζία προτιμούσε το τσάρλεστον, περισσότερο της μόδας. Υπήρχε ένας τρόπος κίνησης για κάθε κοινωνική τάξη. Το πράσινο τραπέζι, όμως, περισσότερο από κάθε άλλο μπαλέτο, έδωσε στον Γιος τη δυνατότητα να κάνει κριτική της κοινωνίας μέσα από τη σάτιρα. Το έργο αυτό τον έκανε διάσημο. Το πράσινο τραπέζι αποκαλύπτει το αδυσόπιτο αυτό κύκλωμα που συνδέει το χρήμα με τον πόλεμο. Οι γκροτέσκες φιγούρες των διπλωματών γύρω από το τραπέζι παίζουν στη ρουλέτα το μέλλον της ανθρωπότητας. Η απελπισία της μάνας, η αθωότητα της κοπέλας, όλα είναι προσπόληση. Ο ιδεαλισμός των νέων καταστρέφεται. Το θέμα του πολέμου κάνει το πεπρωμένο κάθε ανθρώπου να φαντάζει φρικτό. Το μπαλέτο του Γιος δανείζεται και ξαναδουλεύει τις μεσαιωνικές παραδόσεις του γκροτέσκου χορού. Το πρόσωπο του θανάτου έχει τα πρόσωπα του πολέμου και ο θάνατος καθόριζε τη μοίρα κάθε ανθρώπου. Ο Λαμπάν έγραψε στον Γιος για το πράσινο τραπέζι. «Βλέπω μια μεγάλη ελπίδα να ξεπηδά μέσα από το έργο σου. Βρήκες μια γλώσσα με κίνηση ικανή να εκφράσει με τρόπο απλό, θεμελιώδη και κοσμικά αξιώματα που μόνο μέσα από τον χορό μπορούν να εκφραστούν». Το έργο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Παρίσι. Παίχτηκε ελάχιστα στη Γερμανία, γιατί η πολιτική κατάσταση σε ό,τι αφορούσε τον Γιος χειροτέρεψε πολύ γρήγορα. Ο Αδόλφος Χίτλερ ανέλαβε την εξουσία το 1933. Τον Φεβρουάριο χρησιμοποίησε τον εμπρισμό του Reichstag σαν πρόφαση για να σβήσει την αντίσταση των κομμουνιστών. Τον Μάρτιο ανέλαβε κάθε εξουσία. Τον Μάιο ανέστειλε το δικαίωμα της συνάθρησης και της ελευθερίας του λόγου. Η σχολή Bauhaus έκλεισε. Οι πρώτοι φυλετικοί νόμοι πέταξαν τους Εβραίους έξω από κάθε κοινωνική και πολιτιστική ζωή. Αυτή ήταν η αρχή των πογκρόμ, των επιδρομών εναντίον των Εβραίων. Η Γερμανία γονάτισε κάτω από τον εθνικό σοσιαλισμό. Τη μουσική για το πράσινο τραπέζι είχε γράψει ο Φρίτζ Κόεν. Οι Ναζί ζήτησαν από τον Γιος να απαρνηθεί τον συνθέτη και κάθε Εβραίο συνεργάτη του. Αυτός αρνήθηκε και πήρε έκτοτε, ανοιχτά πλέον, θέση αντιφασιστική και ειρηνιστική. Η βία είχε απομακρύνει τους Εβραίους συνεργάτες του. Έτσι ο Γιος
εκμεταλλεύτηκε μία περιοδία στο εξωτερικό για να μεταναστεύσει μαζί με το συγκρότημά του. Πολλοί διανοούμενοι και καλλιτέχνες μετανάστευσαν την ίδια εποχή. Fritz Lang, Max Reinhardt, Bruno Walter. Τέλος, ο γιος και η οικογένειά του έγιναν δεκτοί στο Dartington Hall στην Αγγλία. Το Dartington ήταν η αρχοντική αγρικία 2 εκατομμυριούχων που την είχαν μετατρέψει σε ένα προοδευτικό κέντρο για τη γεωργία, την παιδεία, την καλλιτεχνική δημιουργία. Οι γιος και Λέεντερ δημιούργησαν εκεί μια σχολή, την ουτοπία ενός Folkwand Schule. Η φήμη του μπαλέτου τους ήταν πολύ μεγάλη και η σχολή πήρε γρήγορα διεθνείς διαστάσεις. Στο Dartington, εργαζόμενος κάτω από ιδανικές συνθήκες, ο γιος χορογράφησε αρκετά καινούργια έργα. Κεφάλαιο Ναζισμός. Στο μεταξύ, ο Λάμπαν και η Βίγκμαν έμειναν στην Γερμανία. Από το 1930, ο Λάμπαν ήταν διευθυντής μπαλέτου της Όπερας του Βερολίνου, επίσημος καλλιτέχνης του κράτους. Όταν ο γιος διάλεξε την εξορία, ο Λάμπαν χορογραφούσε το Tannhauser. Το 1934 έγινε διευθυντής της Deutsche Tanzbühne. Τα κορμιά όμως που είχαν ζωντανέψει κάτω από τον ελεύθερο χορό μεταμορφώνονταν τώρα κάτω από τον ναζισμό. Έγιναν τα πυθύνια κορμιά των γυμναστών. Το 1936 έγιναν στο Βερολίνο οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Την ίδια εποχή ο Λάμπαν, πρόεδρος του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού, δίνει τους χωρικούς χορούς για την περίσταση, που εκτελούνται από χορευτές από όλη τη Γερμανία, εκπαιδευμένους στην κινησιογραφία. Η κινησιογραφία δεν ήταν παρά ένας τρόπος καταγραφής της χορογραφίας, που βασιζόταν πάνω στην παρτιτούρα, πάνω στη μουσική. Ο Γκέμπελς παρακολούθησε τη γενική δοκιμή και απαγόρευσε την παράσταση. Οι Ναζί όμως ενδιαφέρονταν για την χορογραφική σημειογραφία. Η κινησιογραφία τέριαζε απόλυτα με τα θεάματα του Χίτλερ, τις σημειοφορίες, τις γυμναστικές επιδείξεις, τις γιγαντιές παρελάσεις. Το καθεστώς ζήτησε επίσημα πλέον τη συνεργασία του Λάμπαν. Αυτός αρνήθηκε και διέφυγε στην Αγγλία, στον γιος. Στις αρχές της δεκαετίας του 30, η Βίγκμαν ήταν ακόμα η βασική εκπρόσωπος του εξπρεσιονιστικού χορού στη Γερμανία. Τα έργα της παρουσίαζαν τους μεγάλους γερμανικούς ρομαντικούς μύθους που γοήτευαν και τους εθνικοσοσιαλιστές. Παρουσίαζαν ακόμα και την απώλεια του ατομικού πεπρωμένου κάτω από την ισχύ της συλλογικής θέλησης. Παρουσίασε ένα μεγάλο έργο, ο χορός του θανάτου, για το δεύτερο μέρος της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων, ενώ στο πρώτο μέρος ο Χάρολντ Κρόιτσμπεργκ παρουσίασε τον χορό των όπλων. Της ζήτησαν να χορογραφήσει κάτι για το μεγαλείο του Χίτλερ. Πριν προλάβει να αρνηθεί, το Εθνικοσοσιαλιστικό Κόμμα άλλαξε στάση απέναντί της. Άρχισαν να παρακολουθούν τη σχολή της. Θεωρούσαν παρακμιακή τη δουλειά της. Η Βίγκμαν δεν έφυγε από τη Γερμανία. Η ιδεολογική καταπίεση εντάθηκε. Το 1937 οργανώνεται μία διπλή έκθεση, όπου παραθέτουν την επίσημη τέχνη, αυθεντικά γερμανική, με την τέχνη της παρακμής, με έργα αφηρημένης και εξπρεσιονιστικής ζωγραφικής των Κλέε, Καντίνσκι, Γκρος, Κροκόσκα. Τα γεγονότα διαδέχονται το ένα το άλλο. Το 1938 με το Anschluss γίνεται η προσάρτηση της Αυστρίας. Το 1939
εισβολή στην Πολωνία. 2 μέρες αργότερα κηρύσσεται ο πόλεμος. Ο πόλεμος της γης είχε αρχίσει. Το 1942, υπό τον βομβαρδισμό των συμμαχικών αεροπλάνων, η Βίγκμαν χορογράφησε το χορό της Νιώβης και έδωσε την τελευταία της σκηνική παράσταση με το «Abschied und Dank», το «Αποχαιρετισμό και ευχαριστία». Την ίδια χρονιά, η λύσα ενός παράφρονα είχε γίνει πια συλλογική. Στο τέλος του πολέμου, η Γερμανία περνάει από δίκη. Ο ναζισμός είχε κάνει τον γερμανικό χορό κάθε άλλο παρά δημοφιλή. Ο πόλεμος είχε διώξει το κίνημα των εξπρεσιονιστών. Η υποταγή των εθνικοσοσιαλιστικών το αποτελείωσε. Ο εξπρεσιονιστικός χορός πέρασε στην αφάνεια. Η Ντόρι Χόιερ προτίμησε την αυτοκτονία από το να χορεύει κάτω από συνθήκες που γίνονταν όλο και πιο δύσκολες. Στην Ανατολική Γερμανία η Γκρέτ Παλούκα συνέχισε τη δουλειά της. Η τέχνη της όμως έχασε κάθε έμπνευση κάτω από τους περιορισμούς της κρατικής εξουσίας. Οι τελευταίες αναλαμπές του εξπρεσιονισμού έσβησαν με τα τελευταία σημαντικά έργα της Βίγκμαν, η Ερωτελεστία της Άνοιξης, Ορφέας. Στο στούντιό της, στο Δυτικό Βερολίνο, συνέχισε ακούραστα να μεταβιβάζει τις γνώσεις της μέχρι το θάνατό της. Κεφάλαιο Πίνα Μπάους. Η πορεία που ακολουθούσε τώρα ο κόσμος είχε αξιοποιήσει, φαίνεται, όσο γινόταν περισσότερο ένα εκπληκτικά δημιουργικό άνεμο. Ο Κουρτ Γιος επέστρεψε στη Γερμανία το 1949 για να αναλάβει τα ηνία της σχολής της Έσης. Συνέχισε να διδάσκει όπως έκανε στο Τάρκτινγκτον, όπου είχε εκπαιδεύσει πολλούς μελλοντικούς καλλιτέχνες, ανάμεσά τους την Μπριγκίτε Κούλμπεργκ. Αυτή η χορογράφος από την Στοκχόλμη έδωσε ένα σατυρικό στυλ, όπου συνδυάζει την κληρονομιά του κλασικού και του εξπρεσιονιστικού χορού. Παράδειγμα, το έργο της Miss Julie. Λυτή, με μία ελαφράδα στο ύφος της, ίσως γιατί δεν είχε μία άμεση εμπειρία του πολέμου. Αυτό φαίνεται στη δουλειά της «Κόκκινο κρασί σε πράσινα ποτήρια». Ενώ στο στούντιο της Βίγκμαν παρέμενε κάτι πιο οικογενειακό, που δίδασκε μόνο το δικό της καθαρά προσωπικό στυλ. Η σχολή του γιος ήταν ανοιχτή σε κάθε τεχνική και ύφος. Από αυτή τη σχολή βγήκε 20 χρόνια αργότερα μια μαθήτρια που βρέθηκε επικεφαλής της αναγέννησης και της μεταμόρφωσης του γερμανικού χορού, η Πίνα Μπάους. Η Μπάους χρωστάει πολλά στο διδακτικό προσωπικό της σχολής του γιος. Το 1959, με υποτροφία της σχολής Τζούλιαρντ, πάει στη Νέα Υόρκη. Διδάσκεται από τις σημαντικότερες μορφές του αμερικανικού χορού και δημιουργεί με τον καιρό το δικό της στυλ. Ο γιος προσκάλεσε την Πίνα Μπάους πίσω στη Γερμανία για να χορέψει στο νέο του συγκρότημα. Χόρεψε μαζί τους και μάλιστα με το ρόλο της μητέρας στο πράσινο τραπέζι. Η Πίνα Μπάους είχε αφήσει τη χώρα της καταστραμμένη από τον πόλεμο. Γύρισε και βρήκε μία Γερμανία ευημερούσα. Τα λόγια του Κένεντι, «Είμαι ένας Βερολινέζος», ήταν το καλύτερο χαρτί που μπορούσαν να παίξουν οι Αμερικάνοι στο παιχνίδι του ψυχρού πολέμου. Στη Γερμανία όμως τα τραύματα και οι αναμνήσεις υπήρχαν πάντα και φαίνονταν στα ζωντανά χρώματα σύγχρονων καλλιτεχνών. Ο κόσμος της Πίνα Μπάους ήταν ένας κόσμος τεμαχισμένος. Από την αρχή έδωσε στο χορό της αληθοφάνεια και ρεαλισμό. Το 1973
ίδρυσε το χοροθέατρο Βούπερταλ με ομώνυμο συγκρότημα και θέατρο. Έσπρωξε χορό και θέατρο πέρα από τα όρια του δυνατού. Οι σιωπές έγιναν πιο αποφασιστικές από τις κραυγές. Το κορμί πιο καθοριστικός παράγοντας από το κείμενο. Η θεατρική παραγωγή πιο ρεαλιστική από την καθημερινή ζωή. Πρώτο υλικό της Μπάους ήταν οι άνθρωποι, οι μεταξύ τους σχέσεις. Η ζωή των ίδιων των χορευτών συχνά δημιουργούσε καταστάσεις με τις οποίες μπορούσε να ταυτιστεί ο θεατής. Πώς δουλεύει όμως με τους χορευτές της? Για να πετύχει αυτή την αμεσότητα και την ιδιαίτερη σχέση που γίνεται αμέσως παγκόσμια, τα έργα της έχουν ρυθμούς απόλυτα ελεγχόμενους, όπου η Μπάους ανακαλύπτει την ανθρωπότητα και ταυτόχρονα την αποκαλύπτει. Βρίσκει τις πιο κρυφές αλήθειες, ξαφνιάζει τις αδυναμίες της, υποβαθμίζει τη σκληρότητα, αποκαλύπτει το πάθος της, χωρίς ποτέ να κάνει επαφή με την τρυφερότητα και την ελπίδα. Την εποχή του Λάμπαν, το ζητούμενο ήταν μια κίνηση ελεύθερη που αποκαλύπτει την ψυχή. Την εποχή του Γιος, το ζητούμενο ήταν η πίστη σε μια πιο δίκαιη κοινωνία που θα έκανε τον άνθρωπο καλύτερο. Την εποχή της Μπάους, ακόμα κι αν δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το γεγονός πως η καρδιά του ανθρώπου είναι αιώνια διεφθαρμένη, είναι δυνατόν να ρίξει κανείς φως στα όμορφα διαλύματα της ψυχής.